Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν οριμαγδό εξελίξεων που σφραγίζουν την κατάσταση και στη χώρα μας και διεθνώς. Το βασικότερο χαρακτηριστικό αυτών των εξελίξεων, να πούμε, είναι η νέα βαθιά οικονομική καπιταλιστική κρίση. Κρίση η οποία έντονα εκδηλώθηκε το 2020 και συντονισμένα τόσο στις ΗΠΑ, στην Κίνα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες του προηγούμενου διαστήματος, στην Ινδία, τη Βραζιλία, την Νότια Αφρική. Μια κρίση η οποία επιταχύνθηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα σημάδια αυτής της κρίσης, της νέας κρίσης, ήταν εμφανή ήδη από το 2019. Εξάλλου, οι ρυθμοί ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είχαν πέσει κοντά στο 1% το 2019. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από το τέλος του 2019 και τις αρχές του 2020, ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσε να περάσει μια πλαστή εικόνα ότι η οικονομία πάει καλά κτλ. Την ίδια στιγμή που διαπίστωναν, πράγμα το οποίο το διαπίστωνε και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό κενό, όπως έλεγα. Αυτό το επενδυτικό κενό για τους κομμουνιστές είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και για όλους εκείνους που εξετάζουν την πραγματικότητα με τα επιστημονικά εργαλεία της μαρξιστικής-λενινιστικής πολιτικής οικονομίας. Είναι τα τεράστια κεφάλαια ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, τα οποία μένουν κλειδωμένα στα ταμεία των μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί δεν βρίσκουν αναγκαίο ποσοστό κέρδους έτσι ώστε να επενδυθούν ικανοποιητικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τεράστια μονοπόλια, οικονομικά μεγαθύρια, τύπου για παράδειγμα Apple και άλλα, κρατούν αυτή τη στιγμή στα ταμεία τους που ξεπερνούν ακόμα και τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί δεν βρίσκουν το απαιτούμενο κέρδος σε όποιο κλάδο και αν τα τοποθετήσουν. Αυτό είναι το γεγονός, αν θέλετε, φίλες και φίλοι, σύντροφες και σύντροφοι, που δημιούργησε την παγκόσμια επιβράνηση της οικονομίας. Μετά από κάποια σχετικά ανεμική ανάκαμψη που παρατηρήσαμε το 2016-2018, αυτό είναι το γεγονός που γενίκευσε το πρόβλημα στην καπιταλιστική αναπαραγωγή. Αυτό είναι δηλαδή που οδήγησε στις τεράστιες απώλειες, παραπάνω από 10% του συνολικού ΑΕΠ στην Ευρωζώνη. Ένα ΑΕΠ το οποίο ήταν ήδη λαγωμένο από την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση, η οποία είχε συμβεί, είχε εκφραστεί πριν από περίπου 10 χρόνια. Αυτό ακριβώς δείχνει ένα πράγμα. Ότι ανεξάρτητα από την προπαγάνδα που κάνουν οι καπιταλιστές, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι αστικές κυβερνήσεις, το πολιτικό τους προσωπικό, δεν υπάρχει στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής δρόμος διαφυγής από την κρίση. Αυτή η κρίση ταυτόχρονα όξυνε περαιτέρω τις αντιθέσεις μεταξύ των υπεριαλιστικών δυνάμεων και αξώνων, η οποία πλέον εκφράζεται, αυτή η όξυνση των αντιθέσεων, και σαν πάλι σκληρή για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και της Κίνας. Αυτή ακριβώς η σκληρή αντιπαράθεση, η οποία γίνεται, στέλνει κύματα και αναταραχές προς όλες τις κατευθύνσεις, εντείνει συνολικά τις ανακατατάξεις και τις αντιθέσεις, ακόμη και μέσα σε συμμαχικούς άξονες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγεί σε πιο σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και από την άλλη στην Κίνα και τη Ρωσία και τους συμμάχους τους. Αντιπαράθεση, η οποία εκφράζεται και με στρατιωτικές επιχειρήσεις, με επικίνδυνες ασκήσεις πρόβες πολέμου και στη γειτονιά μας, όπως είναι η άσκηση Defender Europe 21, στην οποία έχει προνομιακή θέση το ελληνικό αστικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, αφού από την Αλεξανδρούπολη περάσανε και εκεί έχουν στρατοπεδεύσει δεκάδες χιλιάδες μακελάριδες Αμερικανοί και σύμμαχοί τους, εκφράζεται ακόμη περισσότερο στην εμπλοκή που υπάρχει έντονα τόσο σε περιοχές της Σιθηλίου, εδώ στη γειτονιά μας, για παράδειγμα στην εμπλοκή που υπάρχει στην Ουκρανία, στη Συρία, στη Λιβύη, αλλά και σε κλάδους της οικονομίας συγκεκριμένους, όπου συγκρούονται μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. Χαρακτηριστικοί κλάδοι είναι η πράσινη ανάκαμψη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει τη δική της τεχνολογία, για παράδειγμα στις ανεμογεννήτρες, για να κυριαρχήσει στην αγορά, γι' αυτό και δίνουν αδρά χρήμα. Χαρακτηριστικός κλάδος είναι η ψηφιακή οικονομία και τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, όπου σφάζονται πραγματικά. Έτσι γίνεται μια σφαγή τεράστια με όρους οικονομίας και εμπορικών πολέμων μεταξύ Αμερικάνικων, Ευρωπαϊκών και Κινέζικων μονοπωλίων. Άρα λοιπόν, η κρίση δεν είναι κρίση του κορονοϊού. Βεβαίως προβλήθηκε σαν τέτοια και προβάλλεται σαν τέτοια, γιατί οι καπιταλιστές κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν το λαό, να βάλουν στο στόχαστρο την πανδημία σαν μήτρα όλων των κακών, όπως έκαναν βέβαια και στο παρελθόν με άλλα επιχειρήματα. Στην προηγούμενη βαθιά συντονισμένη κρίση του 2008-2011 μιλούσαν ότι είναι μια κρίση του καζινοκαπιταλισμού, να το πούμε, ή ότι για την κρίση έφταιγαν οι αμοιβές των Golden Boys,
Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή τι προσπαθούν σε κάθε καμπή της ιστορίας να βρούνε επιχειρήματα για να αθωώσουν πραγματικά το βασικό επέτειο της κρίσης, που είναι η καπιταλιστική εκμετάλλευση, που είναι η καπιταλιστική συσσόρευση. Η κρίση του καπιταλισμού, επομένως, είναι ένα αναπόφευκτο φαινόμενο, αποδεικνύει τα ιστορικά όρια αυτού του συστήματος, αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το σύστημα χωρίς να αναγκάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα να απαξιώνει κεφάλαιο, να καταστρέφει παραγωγικές δυνάμεις και να καταστρέφει βασικά την βασικότερη, την ουσιαστικότερη παραγωγική δύναμη, που είναι η εργατική δύναμη, που είναι ο εργαζόμενος λαός. Πράγμα το οποίο σήμερα το βλέπουμε με την εκτόξευση της ανεργίας, με τους χιλιάδες εργαζομένους στην Ελλάδα και εκατομμύρια στην Ευρώπη που είναι σε αναστολή και μόλις σταματήσουν τα προγράμματα στήριξης της κυβέρνησης, της επιχειρήσης και τα λοιπά, θα πεταχτούν στον δρόμο. Πράγμα το οποίο περιμένουμε να έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις τους επόμενους μήνες και στη χώρα μας. Από τον τρόπο όμως που οι αστικές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο επέλεξαν να διαχειριστούν την πανδημία, μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το γεγονός ότι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα έχει σαπίσει τόσο πολύ, δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε βασικά δικαιώματα για το λαό, όπως είναι το δικαίωμα για παράδειγμα στην υγεία και την πρόνοια, ή το δικαίωμα στην πλήρη και σταθερή εργασία με μισθούς, με ασφάλιση που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, όπως είναι το δικαίωμα στη μόρφωση και την εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τραγικές, γιατί να μην αναφερθούμε τώρα συνολικά για τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά να μιλήσουμε για τους δικούς σας χώρους. Τους χώρους δηλαδή όπου πολλοί από εσάς ζείτε, δουλεύετε, έχετε μέλη της οικογένειάς σας που αναγκάζονται να βρίσκονται εκεί. Και εκεί πραγματικά η διαχείριση της πανδημίας από τις αστικές κυβερνήσεις για τους χρόνιους πάσχοντες, τους ανθρώπους με αναπηρία, τους ανθρώπους που φιλοξενούνται σε ιδρύματα, ήταν τραγική. Τα στοιχεία που επεξεργαστήκαμε στην Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος μαζί με την οργάνωσή σας, μαζί με το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής και τα παρουσιάσαμε σε ερώτηση που καταθέσαμε στην Κομισιόν, την οποία, αν είδα καλά, την έχετε και εκεί, τη δίνετε μαζί με το ριζοσπάστη, είναι και αποκαλυπτικά, αλλά είναι και αποκαρδιωτικά, συντροφοί και φίλοι. Γιατί όταν βγαίνουν μεγάλα ιδρύματα καπιταλιστικά, όπως τύπου London School of Economics, και σου λένε ότι κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, με βάση στοιχεία που έχουν συλλέξει από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πω εγώ, και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, περίπου το 50% των θανάτων αποδεδειγμένα έλαβε χώρα σε ύψος ευγυρίας. Αντίστοιχες μελέτες στους θερινούς μήνες του 2020, δηλαδή αφού είχε περάσει το πρώτο κύμα, από το Βέλγιο, πάλι τη Σλοβενία, τη ΗΠΑ, τη Βρετανία, σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά θανάτων μεταξύ νοσηλευόμενων αμαία. Τα ποσοστά αυτά επίσης καταγράφουν οι μελέτες ότι είναι πολύ μεγαλύτερα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου σε σχέση με τις δημόσιες δομές, όπως φανερώνουν στοιχεία από την Αγγλία και την Ουαλία την περίοδο του δεύτερου κύματος. Η οδυνηρή αυτή κατάσταση και το παράδειγμα και της χώρας μας, θανάτων για παράδειγμα σε ιδιωτικό οίκο ευγυρία στα Χανιά, επιβεβαιώνει με τραγικό τρόπο αυτό το οποίο το ΚΚΕ χρόνια λέει, ότι η προστασία των ευάλωτων ανθρώπων, δηλαδή, παιδιά χωρίς οικογένεια, βαριά ανάπηροι, ηλικιωμένοι, απαιτεί ειδική φροντίδα. Δεν μπορεί να αφήνεται στα χέρια επιχειρήσεων του χώρου που λιμένονται αυτά τα δικαιώματα με ένα και βασικό κριτήριο, το κριτήριο του να απομυζήσουν μεγαλύτερο κέρδος. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα στοιχεία από την κατάσταση αυτή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρώτα ενδεικτικά στοιχεία και στην Ελλάδα δείχνουν ότι υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις με αυτές που περιγράψαμε, όπως για παράδειγμα με την κλινική ταξιάρχη, με τους 13 νευροπαθείς που έχασαν τη ζωή τους, 25 νεκρούς στο ασβεστοχώρι, και μάλιστα τη στιγμή όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι έχουν καταγραφεί περίπου η μισή θάνατη από COVID από ό,τι πραγματικά συνέβησαν. Έτσι. Και βεβαίως δεν μετρούνται σε όλα αυτά τα στοιχεία από τις δεκάδες ηρωές, τις οποίες υπήρξαν και δεν έχουν καταγραφεί, καθώς σε ύψος στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 υπάρχουν στοιχεία μόνο για τις 12 από τις 27 χώρες. Άρα, αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η πραγματική εικόνα. Βεβαίως, όπως σωστά θα πείτε όλοι εσείς που εδώ και χρόνια ασχολείστε με τα δικαιώματα των αμαία, των χρονίων πάσχοντων, έτσι, που αγωνίζεται καθημερινά για αυτά, δεν είναι πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις αφήνουν τον κόσμο σε αυτά τα ιδρύματα πραγματικά στην τύχη του. Το ξέρετε, υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα τα οποία τα έχουμε καταδείξει και τις περιόδους των καυσώνων και άλλες περιόδους, έτσι. Και είναι ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός ότι γνωρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι είναι ευάλωτοι άνθρωποι, γνωρίζουν πού βρίσκονται και θα μπορούσαν αν ήθελαν να τους παρέχουν βασικά στοιχεία για την προστασία τους σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά όμως
όσο ισχύει η βασική πολιτική και στρατηγική κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών τάξεων, που ιδιωτικοποιεί την υγεία και την πρόνοια και την αντιμετωπίζει σαν κερδοφόρο εμπόρευμα, θα συνεχίζουμε να έχουμε αυτά τα απαράδεκτα πραγματικά αποτελέσματα. Γιατί ακριβώς τα ιδρύματα και η οίκη ευγυρίας αποτέλεσαν υγειονομικές βόμβες εξαιτίας των τραγικών επιπτώσεων της λειτουργίας τους με επιχειρηματικά κριτήρια, για το κυνηγητό του κέρδους δηλαδή, της εμπορευματοποίησης των αναγκών των ανθρώπων που νοσηλεύονται εκεί. Από τα αποτελέσματα δηλαδή της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, της υποχρηματοδότησης, της διαιώνησης των ελλείψεων προσωπικού, των μέσων προστασίας, τη γενίκευση της επιχειρηματικής δράσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον υπεράριθμο πληθυσμό των περιθαλπωμένων σε σχέση με τις δυνατότητες των τομών και την αντικειμενικά περιορισμένη ικανότητα, μέχρι και ολική ανικανότητα ορισμένων φιλοξενούμενων να αυτοεξυπηρετηθούν, που είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εκατόμπες των νεκρών. Ακόμη και τώρα, που υποτίθεται ότι τελειώνει η πανδημία, αυτό το κύμα της, αρνούνται οι αστικές κυβερνήσεις να πάρουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Αρνούνται να στελεχώσουν τις δομές, να διεξάγουν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, να εξασφαλίσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα και ασφαλή εμβόλια δωρεάν για όλους. Αρνούνται να επιτάξουν όπου χρειάζεται και χωρίς να τις πληρώνουν, δηλαδή τις ιδιωτικές δομές υγείας. Σημειωτέων, σύντροφες και σύντροφοι, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα και σπέκουλα για τον εμβολιασμό αυτή την περίοδο, ότι βγαίνουμε επιτέλους από τον εφιάλτη με όπλο το εμβόλιο και άλλα τέτοια. Οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής της Κομισιών για τη μεγάλη καθυστέρηση των εμβολιασμών είναι τεράστιες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί η παραγωγή και η πώληση των εμβολίων, παρά το γεγονός ότι αυτή πληρώθηκε με πάνω από 10 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα, το οποίο βγήκε από τις δικές μας τσέπες, τις τσέπες των λαών ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δόθηκε βέβαια στις φαρμακοβιομηχανίες. Αυτή λοιπόν η παραγωγή γίνεται με τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας, του μέγιστου δυνατού κέρδους, τα οποία αποτελούν ευρωενωσιακή πολιτική. Στον πόλεμο μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών που διεκδικούν μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς και των κερδών, στην αξιοποίηση των εμβολίων από τα καπιταλιστικά κράτη, ακόμα και για τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς τους, όλο και συχνότερα χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι, οι οποίοι οδηγούν στην αμφισβήτηση της ασφάλειας και τη δημιουργία ερωτημάτων για το ένα ή το άλλο εμβόλιο. Αυτή ακριβώς η τακτική γεννά την φοβία, το φόβο απέναντι στον εμβολιασμό, τις διάφορες ανυπόστατες στην ανάπτυξη αντιεπιστημονικών και αντιορθολογικών απόψεων. Οι μελέτες, φίλες και φίλοι, που λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη του εμβολιασμού, τοποθετούν τον εμβολιασμό του 75% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην καλύτερη περίπτωση το Δεκέμβριο του 2021. Τώρα, συνδυάστε το αυτό με το άνοιγμα ουσιαστικά της καπιταλιστικής οικονομίας χωρίς προληπτικά μέτρα, με διαλυμένα και μπουκωμένα τα δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια συστήματα υγείας, αυτό στην πραγματικότητα δημιουργεί ξανά όρους κινδύνου της υγείας και της ζωής του λαού. Εξάλλου, υπάρχει ήδη συζήτηση για την πιθανότητα τέταρτου κύματος τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, ακριβώς λόγω από τη μία της καθυστέρησης του εμβολιασμού και από την άλλη λόγω του γεγονότος ότι δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο καλύπτονται οι μεταλλάξεις, πόσο διαρκεί η ανοσία, έτσι και η καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες και φίλοι, παρά τις αλλιπάλληλες ερωτήσεις που κατατέθηκαν, επέλεξε και συνεχίζει να επιλέγει να μην δημοσιοποιεί τον καθοριστικό χαρακτήρα που έχει το περιεχόμενο των συμβάσεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Γιατί ξανά το ομολογούν, το λένε ανοιχτά, για να μην βλαφτεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία της αγοράς των εμβολίων, που είναι ιδιαίτερα δυναμική, δηλαδή αποδέχονται ότι η πολιτική τους συνεχίζει και θα συνεχίζει να παίζει στα ζάρια πραγματικά της καπιταλιστικής κερδοφορίας στην υγεία και τη ζωή των λαών. Και για όποιον δει τα στοιχεία, και δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός, δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας, δεν είναι κανείς αναλυτής. Τα στοιχεία είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι, που αποκαλύπτει την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αυτοανακηρύσσεται σε προστάτηση των δικαιωμάτων, μέσα σε εισαγωγικά, αλλά και των αστικών κυβερνήσεων που με τα διάφορα εθνικά σχέδια και στρατηγικές υποτίθεται ότι θέλουν να παρέμβουν και να λύσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και με την πανδημία, αλλά και τα πάγια προβλήματα που αντιμετωπίζουν άμεα χρόνια πάσχοντες άλλοι άνθρωποι που πρέπει να φιλοξενούνται σε ιδρύματα. Είναι χαρακτηριστικές, φίλες και φίλοι, οι εκθέσεις του τελευταίου διαστήματος στο Ευρωκοινοβούλιο, τόσο για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, τόσο για τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τη συμπερίληψη στην εργασία ανθρώπων με αυτισμό, η οποία θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Πίσω από τα ευχολόγια, γιατί περί αυτός πρόκειται, αποδεικνύονται οι στρατηγικές τους κατευθύνσεις. Ποιες είναι οι στρατηγικές κατευθύνσεις? Πρόσβαση, προσβασιμότητα, πώς το λέει, ανεξάρτητη διαβίωση από ιδρυματοποίηση. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές. Όμως εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς έχουν εκφραστεί αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές όλα αυτά τα χρόνια
για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται είτε χρειάζονται σύντομη νοσηλεία, είτε διαρκή νοσηλεία και φιλοξενία. Γιατί πίσω από τη λεγόμενη προσβασιμότητα, στην πραγματικότητα αυτό που βρίσκεται είναι η προσβασιμότητα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών σε ευρωενωσιακά και κρατικά κονδύλια για να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές στον αστικό σχεδιασμό και μέσα στην πόλη. Αν θέλετε, εγώ όπως το σκεφτόμουν, μου θύμισε όλη αυτή η συζήτηση μια διαφήμιση μεγάλου τηλεπικοινωνιακού ομίλου της χώρας, όπου μιλώντας για την επανάσταση δίθεν των δικτύων 5G, φέρνει το εξής παράδειγμα. Λέει μια κυρία στη διαφήμιση λοιπόν αυτού του ομίλου. Ο ανάπηρος, λέει, που κυκλοφορεί με αμαξίδιο στην πόλη, θα μπορεί να παίρνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για το πού είναι φραγμένη η πρόσβαση. Το δούλεμα πάει σύννεφο, σύντροφες και σύντροφοι. Πάει σύννεφο. Δηλαδή, για να μπορέσει να κυκλοφορήσει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα, έχει προβλήματα όρασης, κυκλοφορεί με αμαξίδιο. Μας λείπει το δίκτυο 5G. Αυτό είναι αυτό που λείπει. Ή το άλλο που σου λέει ότι ο γιατρός θα μπορεί με τηλεϊατρική να κατευθύνει τον ασθενή του για να κάνει αυτοδιάγνωση. Δηλαδή το θέμα είναι τον 21ο αιώνα να γίνουμε εμείς γιατροί του εαυτού μας ή να έχεις πραγματικά δημόσια συστήματα υγείας εξοπλισμένα, στελεχωμένα με τους όρους του σήμερα που να μπορούν να σου παρέχουν ποιοτική θεραπεία πρόνοια περίθαλψη. Ή πίσω από τα μεγάλα λόγια περί ανεξάρτητης διαβίωσης και αποϊδρυματοποίησης, που τα ξέρετε καλά εσείς, που βρίσκεται πραγματικά η αποποίηση της κρατικής ευθύνης από τη στήριξη των αναγκών των ανθρώπων. Η διαιώνιση δηλαδή της υποβάθμισης, της εμπορευματοποίησης των υπάρχουσων κρατικών δομών, πράγμα το οποίο μεταφέρεται με πολύ βαρύ κόστος στους ίδιους τους νοσούντες και στις οικογένειές τους, αν μπορούν να τους στηρίξουν. Ή η λογική της πρόσβασης, που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσβαση που στην πραγματικότητα τι σημαίνει, σημαίνει είμαι αντίτιμο. Σημαίνει εμπορευματοποίηση κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, κάνοντας ένα αποτρόπαιο κάθετο κοινωνικο-οικονομικό διαχωρισμό. Επί της ουσίας, τι λέει αυτό, λέει. Χρειάζεσαι νοσηλεία, είσαι άνθρωπος με αναπηρία, έχεις κάποιο βαρύ χρόνιο νόσημα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αλλά προέρχεσαι από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, κύριε. Πας τα ζήτη. Είσαι τέκνο της αστικής τάξης. Τότε έχεις ένα τεράστιο πλέγμα υπηρεσιών να τις πληρώσεις αντρά για να μπορείς να επιβιώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο δε για την απασχόληση, παραπέμπεται ξεδιάντροπα η απασχόληση στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή την ελεύθερη αγορά των τσακισμένων μισθών, των ολοέλα και λιγότερων δικαιωμάτων, ενώ η φιλές πλαθνή Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει και άλλες επιδοτήσεις και άλλες φοροαπαλλαγές για τους καπιταλιστές για να προσλαμβάνουν κόσμο, μετατρέποντας δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους σε ακόμη φθηνότερο εργατικό δυναμικό από ό,τι ισχύει. Ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, το πέρασμα όλων αυτών των υπηρεσιών σε ιδιώτες έρχεται να εντείνει και να παγιώσει τις ήδη πολύ άσχημες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει το προσωπικό των ιδρυμάτων των δομών της πρόνοιας. Γιατί μαζί με τις νέες αντεργατικές ανατροπές και το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο περισσότερο παρακάτω, η πολυδιάσπαση, ο κατακαιρματισμός των όρων εργασίας, των συμβάσεων, η προσωρινή απασχόληση, ο ελάχιστος μισθός θα γίνουν πραγματικά κανονικότητα για το προσωπικό. Και αν θέλετε, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτά είναι πράγματα αλληλένδετα. Όσο τα δικαιώματα των εργαζομένων στην πρόνοια θα πέφτουν στα τάρταρα, τόσο θα φορτώνονται νέα αβάσταχτα βάρη στις πλάτες των αμαία και των οικογενειών τους, τόσο θα υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούν να τους παρέχουν, αλλά και ταυτόχρονα όσο θα συνεχίζεται το αποτράβηγμα του κράτους από αυτές τις δομές, όσο θα αφήνονται αυτοί οι άνθρωποι να είναι βορρά στους ιδιώτες, θα αφήνονται δηλαδή αμαία, χρόνια πάσχοντες, άλλοι άνθρωποι που χρήζουν φιλοξενίας και βοήθειας στη μοίρα τους, τόσο περισσότερο θα τσακίζεται η ζωή των εργαζόμενων σε αυτά τα ιδρύματα. Άρα λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Και αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει το συντομότερο. Και μπορεί να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος με τη συντονισμένη, οργανωμένη προσπάθεια και τον αγώνα όλων μας μέσα στους χώρους της πρόνοιας. Των γονιών, των ίδιων των ανθρώπων που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες, των εργαζομένων, του υγειονομικού προσωπικού. Και μαζί με αυτούς, αιτήματα που θα υιοθετηθούν συνολικά από τους μαζικούς φορείς και το λαϊκό κίνημα, γιατί είναι υπόθεση όλων μας. Γιατί οι συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τις αστικές κυβερνήσεις. Αυτό μας διδάσκει η πανδημία. Αυτή και μέσα στην πανδημία, τη στιγμή που χάνονταν χωριά ολόκληρα κάθε μέρα, χωριά ολόκληρα χάνονταν κάθε μέρα, συντροφοί. Εμείς το λέμε καθαρά και το λέμε αληθινά. Όταν χάνονται 50, 60, 100 άνθρωποι κάθε μέρα, είναι ένα χωριό. Έτσι, όταν χάνουν χωριά, αρνούνταν να επιτάχθουν τις ιδιωτικές δομές, αυξάνανε το κόστος νοσηλείας στις ΜΕΠ των ιδιωτικών νοσοκομείων, το διπλασίασαν
πραγματικότητα. Και η αντιπαράθεση που κάναν τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι μέσα στη Βουλή, ποια ήτανε? Ήτανε για το αν η στήριξη που θα δώσουν στο κεφάλαιο, στο τουριστικό κεφάλαιο, στα logistics, στις μεταφορές, στις τράπεζες, θα είναι ο πιστοβαρής ή ο προστοβαρής. Δηλαδή, αν θα τα πάρουν τον. Αν θα τα παίρνανε το Μάη ή αν θα τα παίρνανε το Σεπτέμβρη, δηλαδή. Αυτή ήταν η ουσία. Εξάλλου, οι στόχοι που βάζουν, ενώ η πανδημία ακόμη εξελίσσεται παγκόσμια, βγάζουν μάτι. Δείτε τώρα, ξεσπαθώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ από κοντά για το σχέδιο για το νέο ΕΣΥ. Δηλαδή τι? Για την ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να χωθούν πιο βαθιά μέσα και στις δημόσιες δομές οι όμιλοι της ιδιωτικής υγείας, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, κατά τα παραδείγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με ΣΔΙΤ μέσα στις δημόσιες δομές. Κάτω από τα ψεύτικα λόγια για δίθεν αναβάθμιση του, προσπαθούν να καλύψουν τραγελαφικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη τον περασμένο χρόνο. Δείτε για παράδειγμα, στη Γερμανία, ενώ ήταν σε πλήρη εξέλιξη η πανδημία, στη Γερμανία σημειωτέ δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας με την έννοια που το έχουμε εδώ. Εξαρτάται από τον ασφαλιστικό σου φορέα και είναι τόσο καλύτερο ανάλογα με το πόσο αδρά πληρώνεις την ασφάλισή σου. Έτσι. Μεγάλη αλυσίδα ιδιωτικών κλινικών έκλεισε ενώ γενικευόταν η πανδημία, γιατί δεν είχε τα πετούμενα, δεν έπιανε τους στόχους κερδοφορίας που τις έβαζε το management, η διαχείριση. Αλλά και στην Ελλάδα, ενώ έβραζε ο τόπος, τι κάνανε οι μεγαλοκλινικάρχες? Διαφήμιζαν με το αζημίωτο ότι είναι COVID-free, ψαρεύοντας πελατεία δηλαδή, από όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν έξω από το σύστημα υγείας μιας νόσου και αναγκαστικά έπρεπε να πάνε και να κάνουν αναγκαίες εξετάσεις, θεραπείες κτλ. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Εξάλλου, οι αλλαγές στο ΕΣΥ δένονται με τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, στις συντάξεις, όπου με βάση την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ατομικού Ασφαλιστικού Προϊόντος, από κοινωνικό δικαίωμα, θα μετατρέπεται η ασφάλιση, η σύνταξη σε ατομική υπόθεση του καθενός. Ούτε βέβαια, φίλες και φίλοι, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα 72 δισεκατομμύρια δηλαδή που λένε ότι θα πάρουμε κτλ. Και τα διαφημίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σαν τζάμπα χρήμα και ο ΣΥΡΙΖΑ τα διαφημίζει σαν πρίκα της χώρας, προορίζονται να πάνε στην υγεία και την πρόνοια. Ούτε βέβαια προορίζονται να πάνε και στην παιδεία, ούτε προορίζονται να πάνε για αύξηση των μισθών και των συντάξεων, ούτε προορίζονται να πάνε για άλλα, να λύσουν άλλα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Όπως να γίνουν τα απαραίτητα έργα και υποδομές αντιπυρικής προστασίας. Κάηκαν τα γεράνια όρη, να πω. 10 μέρες. Αντιπλημμυρικής προστασίας, πλημμύρες οι οποίες θα ακολουθήσουν, έτσι είναι νομοτελειακό μετά τη φωτιά να ακολουθήσει η πλημμύρα. Ούτε βεβαίως θα πάνε για να δοθούν, να λυθούν τα προβλήματα, να καλυφθούν οι ζημιές των ανθρώπων οι οποίοι χάσαν το βιό τους, τα σπίτια τους, τις καλλιέργειες τους, τα ζωντανά τους από τις κακοκαιρίες όλη της προηγούμενης περίοδου. Τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, που να το πούμε ξανά, είναι χρήματα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έχει υποθηκεύσει μέχρι το 2050, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα μηχανισμό που να γεννάει χρήμα, ούτε έχει καμιά κότα μέχρι τσάβρα. Με τα δικά μας χρήματα, τη φορολογία, με νέους αντιλαϊκούς φόρους που βάζει κάθε στιγμή, το φόρο της πλαστικής σακούλας, το φόρο για τους αέριους ρήπους, που τώρα γιατί πληρώνουμε εμείς το φόρο για τον αέριο ρήπους, τους αέριους ρήπους των μεγάλων επιχειρήσεων που ρηπαίνουν. Μπορεί να το καταλάβεις, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα κατευθυνθούν στους μεγάλους οικονομικούς ομίλους της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, στη στήριξη δηλαδή των επιχειρήσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις ανεμογεννήτριες δηλαδή που καταπατούν το περιβάλλον και που τώρα θα πάνε να τις βάλουν στα γεράνια όρια εκεί που κάει και πριν από 10 μέρες. Και θα έχεις και τον Μπακογιάννη να σε κοροϊδεύει που σου λέει: έβαλα εγώ ωραίο ιονιστή της ατμόσφαιρας που εξοικονομεί 30 δέντρα. Μα είναι να τα κάψουμε όλα. Αυτή είναι η λογική. Για κάθε 30 δέντρα που κήγεται θα βάζει ο Μπακογιάννης έναν ιονιστή της ατμόσφαιρας στην Αθήνα. Έτσι, εκεί πάει. Θα πάνε στην λεγόμενη ψηφιακή οικονομία, για να γίνει η ψηφιοποίηση της οικονομίας στα δίκτυα 5G, για να ξεπεράσουν βασικά οι οικονομικοί όμιλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση σε βάρος των λαών. Τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να διαχωριστούν, γιατί εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να κάνει και την αντιπαράθεση του, να ξαναδεύσει σε θολά νερά, παρά το γεγονός ότι στα βασικά στρατηγικής κατεύθυνσης ζητήματα πάνε μαζί χέρι-χέρι, όπως αποδεικνύουν και τα 50+ νομοθετήματα της Νέας Δημοκρατίας που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο. Προσπαθώντας λοιπόν να διαχωριστούν, να κάνουν την προπαγάνδα τους, να ψέξουν ένα τον άλλον, μιλάνε για δήθεν το πρόβλημα και αυτά τα 72 δισεκατομμύρια είναι η κακοδιαχείριση, είναι ότι θα τα φάνε οι μέτεροι, θα τα φάνε οι κουμπάροι και τα άλλα σχετικά. Λες και υπάρχει ποτέ πιθανότητα
να κερδίσουμε όλοι μαζί. Να κερδίζει το αυθεντικό, να κερδίζει και ο εργάτης. Να κερδίζει ο μονοπωλιακός όμως, να κερδίζει και ο λαός. Αυτό προσπαθούμε να σου πω. Όμως, φίλες και φίλοι, ο ελληνικός λαός έχει εμπειρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που του τάζουν ότι θα φάει μέχρι τη σακουτάλια. Και για να μην πάω πολύ παλιά από τα 40 χρόνια που υποτίθεται ότι είναι η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ κτλ. Και έτσι αυτό ήταν που λέγανε. Δείτε τι έγινε με τα κάθε λογής πακέτα. Κοινοτικά πλαίσια στήριξης, ΕΣΠΑ κτλ. Θησάβρισε κάποιος. Έφαγε μέχρι τη σακουτάλια. Βεβαίως, φάγανε μέχρι τη σακουτάλια. Φάγανε μέχρι τη σακουτάλια οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Αλλά ταυτόχρονα, όσο τους στήριζαν αυτούς, οι μισθοί και τα δικαιώματα έπεφταν. Εισήχθηκε και γενικεύτηκε η ελαστικοποίηση της εργασίας. Αυξήθηκε η φορολογία για το λαό, ενώ για το κεφάλαιο συνεχίζει ακόμη και σήμερα να είναι στο 5 με 6%. Πολύ περισσότερο, φίλες και φίλοι, που το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως φανερώνει και η τελευταία έκθεση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημοσιεύτηκε πριν από 2 μέρες, θα συνοδεύεται από οδυνηρά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα για να εκταμιεύονται οι δόσεις του και για να δίνονται εχέγγυα για την αποπληρωμή των δόσεων. Τέτοια σκληρά αντιλαϊκά μέτρα είναι ο πτωχευτικός κώδικας, για παράδειγμα, που μπήκε ήδη σε εφαρμογή και θα έχει σαν αποτέλεσμα να δεσμευτούν λογαριασμοί, να βγουν σε πληστηριασμό λαϊκές κατοικίες, να μετατραπεί ο εργαζόμενος πραγματικά, ο βιοπαλαιστής αυτοπασχολούμενος, σε νικάρι στο ίδιο του το σπίτι, να του δικαιολογούν ένα κόστος διαβίωσης 600 ευρώ για κάθε οικογένεια. Άμα είσαι οφειλέτης και σου έχουν πάρει το σπίτι και αναγκάζεις να πληρώνεις, ό,τι όσο εισόδημα κι αν έχεις, θα σου μένουν 600 ευρώ στην τράπεζα να περάσει το μήνα. Αυτό είναι το σχέδιο. Και βεβαίως γιατί, για να θησαυρίζουν οι τράπεζες, να θησαυρίζουν τα ιδιωτικά funds που θα αναλάβουν να εξυγειάνουν το τραπεζικό σύστημα, για να προχωρήσει ο στόχος της τραπεζικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας στόχος που τον έχουν στηρίξει με όλες τους τις δυνάμεις και τον έχουν ψηφίσει, σύντροφοι και φίλοι, και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ με την ψήφο του στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαρακτηριστικότερο όμως παράδειγμα του νέου υπερμνημονίου που συνοδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι άλλο παρά το αντεργατικό έκτρομο που παρουσίασε ο Σούπερμαν των βιομηχάνων, ο Χατζηδάκης. Γιατί, φίλες και φίλοι, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν τους εργαζόμενους 10 και πάνω ώρες. Και υπέρα του 8 ώρες εργασίας δεν θα πληρώνουν. Θα ανταλλάσσονται με μειωμένες ώρες εργασίας στο μέλλον ή με ρεπό, αν και όποτε θέλει η εργοδοσία. Αυξάνεται δηλαδή ο απλήρωτος χρόνος της εργασίας προς όφελος των επιχειρήσεων και εντείνεται η εντατικοποίηση της δουλειάς και εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Το νομοσχέδιο, φίλες και φίλοι, τεινάζει στον αέρα τη ζωή εκατομμύριων εργαζομένων. Οδηγεί σε τεράστια φθορά την υγεία τους, ενισχύει τους όρους για εργατικά ατυχήματα εκεί που θα εφαρμοστεί. Γιατί οι εργαζόμενοι μετά το 8ωρο θα δουλεύουν κατάκοποι 10, 12, ακόμη και 13 ώρες. Αυτό είναι το όριο εξάλλου που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 13 ώρες εργασίας την ημέρα. Με την ψυχή στο στόμα, χωρίς πληρωμή και σε αυτές τις συνθήκες θα ψάχνουν να κλέψουν λίγες ώρες ανάπαυσης, χωρίς δυνατότητες ελεύθερου χρόνου, χωρίς δυνατότητες πραγματικής ξεκούρασης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικής αλλά και συνδικαλιστικής δραστηριότητας. Η κυβέρνηση λέει ότι η αλλαγή στον χρόνο εργασίας θα γίνεται με εθελοντική συμφωνία του εργαζόμενου και του εργοδότη. Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο εργαζόμενος θα επιλέξει να βγάλει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Και αυτό βέβαια είναι παραλογισμός. Η αλήθεια είναι ότι ποντάρουν στους ξεμοναχιασμένους εργαζόμενους, στην ατομική σύμβαση, στους εργοδοτικούς εκβιασμούς, στις απειλές, στην απόλυση, στην αξιοποίηση της γενίκευσης της μεγάλης απεργίας που υπάρχει. Της ανεργίας, συγγνώμη, που υπάρχει. Οι επιχειρήσεις, οι καπιταλιστές δηλαδή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορούν να επιβάλλουν την ατομική σύμβαση, ακόμη και αν το σωματείο του χώρου, το συνδικάτο του χώρου διαφωνεί. Ενώ η κυβέρνηση διαφημίζει τη μειωμένη απασχόληση, όταν δίθεν το επιθυμούν οι εργαζόμενοι, την ίδια στιγμή αυξάνει στις 150 ώρες τις υπερορίες, τις οποίες μονομερώς θα μπορούν να επιβάλλουν οι επιχειρήσεις, ενισχύοντας το πλωστάσιο της υπερεκμετάλλευσης και της δουλειάς πρακτικά από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ήλιου. Γιατί, φίλες και φίλοι, για να δουλέψει κάποιος εργαζόμενος, όπως διαφημίζουν, τετραήμερο για κάποιο διάστημα μέσα στον χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του καπιταλιστή, θα πρέπει την άλλη περίοδο που θα ισχύει το 10ωρο να ξεσχίζεται στη δουλειά πραγματικά, δουλεύοντας 50 ώρες, 60 ώρες την εβδομάδα, να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του. Η ξεκούραση όμως, όπως γνωρίζετε καλύτερα εσείς, δεν γίνεται αναδρομικά. Γίνεται σε καθημερινή βάση. Γίνεται την Κυριακή. Διαφορετικά η κούραση συσσωρεύεται. Σε κάνει μόνιμα κουρασμένο, προκαλεί τραγικές φθορές στο σώμα, στην ψυχολογική κατάσταση, αποξενώνει τον εργαζόμενο, έχει βαριές συνέπειες στην προσωπική, οικογενειακή, στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο Υπουργός και η κυβέρνηση και τα γνωστά παπαγαλάκια πετάνε διάφορα δολώματα για να αγκιστρώσουν ανενέρωτους τους εργαζομένους. Φτάνουν μέχρι το σημείο να λένε ότι οι μητέρες έχουν δικαίωμα να μην δουλεύουν την Παρασκευή για να βλέπουν τα παιδιά τους, έχοντας επιλέξει να δουλεύουν 10 ώρες τις άλλες μέρες μέσα στη βδομάδα. Πρόκειται για ένα ακόμα προκλητικό ισχυρισμό που δείχνει ότι η κυβέρνηση βιάζει πραγματικά την πραγματικότητα. Φαντασιώνει την κυβέρνηση ότι οι γονείς θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους την Παρασκευή, όπου έχουν σχολείο, φροντιστήριο, δραστηριότητες, και δεν θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους στις Κυριακές, για παράδειγμα, που τους στέλνει για δουλειά, καταργώντας την κυριακάτικη αργία για δεκάδες κλάδους. Τέτοια εκτρώματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, σαν διακρατική καπιταλιστική ένωση, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές αντιθέσεις που μπορεί να έχει, στοχεύει πάντοτε στο να θωρακίσει την κερδοφορία του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Χτύπησε και χτυπά σταθερά τον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, υλοποιώντας τις αξιώσεις των μονοπωλίων για να ενταθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης και να αυξήσουν τα κέρδη για τη δύναμή του. Διαδοχικές οδηγίες και εκθέσεις, όπως η γνωστή έκθεση Σέρκας που εισηγήθηκε σαν σκιώδης εισηγητής ο κ. Παπαδημούλης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παπαδημούλης. Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια, αυτός ήταν ο εισηγητής. 70 και πάνω ωρών, κατάργηση του 40ωρου, διαχωρισμό σε ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας για να επεκτείνεται η εργάσιμη μέρα, αυτά είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που προβάλλουν όλα τα αστικά κόμματα επιβάλλουν, για παράδειγμα, το 50% των εργαζομένων να δουλεύουν χωρίς συμβάσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 10 χώρες να απαγορεύεται ο συνδικαλισμός, σε 15 χώρες να υπάρχει απαγόρευση των απεργιών ή μέτρα που περιορίζουν το απεργιακό δικαίωμα. Σε αυτόν τον άξονα κινήθηκαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ελλάδα, ο βασικός νόμος που διαλύει το 8ωρο, που το υπονομεύει το 8ωρο, είναι νόμος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ του 2011. Στη βάση της στρατηγικής συμφωνίας με τους στόχους του κεφαλαίου, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε, εφάρμοσε αυτόν τον νόμο και εμπλούτησε το αντεργατικό οπλοστάσιο με νόμους που αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, που προβλέπουν μέχρι και 12 ώρες συνεχόμενης εργασίας με παρουσία στον χώρο δουλειάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια κύρωσε συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψαν συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και προβλέπουν ακριβώς αυτό που τώρα θεσμοθετεί η Νέα Δημοκρατία σε ατομική βάση. Ψήφισε στη Βουλή τον απεργοκτόνο νόμο της πρώην Υπουργού Εργασίας Αξιόπλου. Αρνήθηκε να υιοθετήσει την πρόταση νόμου που διαμόρφωσαν πάνω από 500 συνδικαλιστικές οργανώσεις για επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων του κατώτατου μισθού στα 751 και υιοθέτησε τους άθλιους νόμους της Νέας Δημοκρατίας του Φρούτσι, σύμφωνα με τους οποίους δεν καθορίζεται ο κατώτατος μισθός από τη συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά τον καθορίζει ο Υπουργός Εργασίας και το κριτήριο του κέρδους των επιχειρήσεων. Εξάλλου, βέβαια, γιατί γίνεται μια προσπάθεια τώρα να πούνε ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομιμοποίησε τη δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο. Αρχικά για το εμπόριο και σήμερα η Νέα Δημοκρατία το επεκτείνει σε όλους τους κλάδους, βάζει πραγματικά τα φόπλακα στην κυριακάτικη αργία που είναι μέρα ξεκούραση των εργαζομένων, μέρα που βρίσκεται μαζί η οικογένεια. Και το επεκτείνει ακόμα και σε κλάδους στρατηγικής σημασίας. Για παράδειγμα, ακόμα και τις μπετονιέρες θα βάλουν να δουλεύουν την Κυριακή για να εξυπηρετήσουν πρακτικά την επένδυση στο ελληνικό και τις άλλες μεγάλες επενδύσεις που θα γίνουν τώρα το επόμενο διάστημα. Το τερατούργημα, φίλες και φίλοι, για την κατάργηση του 8ωρου είναι μέρος της συνολικής επίθεσης κατά της εργατικής τάξης. Με συγκεκριμένο στόχο, να τις φορτώσουν ξανά τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης και της πανδημίας για να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αυτό επιδιώκουν να εξασφαλίσουν. Και αυτό υπηρετούν και οι διατάξεις του νομοσχεδίου, ιδιαίτερα εκείνες που πλήττουν την οργανωμένη συνδικαλιστική δράση, τη συμμετοχή των εργαζομένων στη ζωή των συνδικάτων που χτυπούν το απεργιακό δικαίωμα. Γιατί, φίλες και φίλοι, τα συνδικάτα έχουν τη δική τους λειτουργία. Δεν στηρίζονται στο κράτος. Στηρίζονται στα καταστατικά τους. Δεν λογοδοτούν στην κυβέρνηση. Λογοδοτούν στα μέλη τους. Ούτε στην εργοδοσία λογοδοτούν. Άρα λοιπόν, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των συνδικάτων, αυτό που είναι μια ομοίη επέμβαση στο συνδικαλιστικό κίνημα για να το φέρει ακόμη περισσότερο στα μέτρα της αντιλαϊκής πολιτικής. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε, με το βάθμα της καπιταλιστικής κρίσης της νέας, με την αβεβαιότητα και αμφιβολία που έχουν και οι καπιταλιστές σε αυτή τη φάση για το κατά πόσο θα μπορέσουν να την ξεπεράσουν με όρους γενικευμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου,
μπορούν οι εργαζόμενοι, ο λαϊκός παράγοντας, με την οργανωμένη, με τη μαζική, με τη συλλογική του πάλι, με διεκδικήσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες, να πιέσουν, να έχουν κατακτήσει, να έχουν αποσπάσει, παρά τη γενικότερη κατάσταση που είναι δύσκολη. Γι' αυτό και η άσκηση του δικαιώματος στην απεργία, η χρησιμοποίηση δηλαδή αυτού του ισχυρού όπλου μπαίνει στο εκτελεστικό απόσπασμα με τις διατάξεις που προβλέπουν τη μέρα της απεργίας, για παράδειγμα στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, να εργάζεται μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, όχι μόνο αυτό που λέγανε παλιά προσωπικό ασφαλείας, για να λειτουργεί πρακτικά η επιχείρηση. Γι' αυτό νομιμοποιούν την απεργοσπασία. Θέλουν να είναι η απεργία τύπης, συμβολική, κατά τα πρότυπα άλλων καπιταλιστικών κρατών, όπου οι απεργοί τη μέρα της απεργίας εργάζονται κανονικότατα και φοράνε ένα μαύρο περιπραχιόνιο, μια κονκάρδα στο πέτρο και έτσι διαδηλώνουν και διατρανώνουν την αντίθεσή τους με τα μέτρα τα οποία περνάνε οι κυβερνήσεις. Άσπρο. Εντάξει, τώρα. Αυτοί κάνουν το άσπρο μαύρο τώρα. Και πάνε και ένα βήμα παραπέρα με αυτό το νομοσχέδιο. Μία πρακτική η οποία ήταν... ήταν και θα είναι μέχρι να την κόψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω, δίνει τη δυνατότητα τώρα το νομοσχέδιο στον εργοδότη. Έπιασα τη μισή ώρα να ειδοποιεί το κοντρόλ. Εντάξει, θα συνεχίσω για λίγο ακόμα. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να απολύει εργαζόμενους και συνδικαλιστές που μέχρι τώρα τους προστάτευε αυτή και η κουτσουρεμένη νομοθεσία η οποία υπήρχε, που παλεύουν, να διεκδικεί αποζημίωση για τους απεργούς και τα συνδικάτα σε περίπτωση που μια κινητοποίηση κριθεί παράνομη ή καταχρηστική, ο εργοδότης δηλαδή να ζητάει αποζημίωση, για να εξοντώσει οικονομικά τα συνδικάτα και να καλλιεργήσει το φόβο στους εργαζόμενους. Οι καπιταλιστές, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν. Φοβούνται την οργάνωση, τους αγώνες, την απεργία και προσπαθούν να τα βάλουν στο γύψο. Στην καλύτερη περίπτωση, σου λένε, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους συνδικαλιστές τους εκλεγμένους, ισχύει και για άλλες κατηγορίες. Για τις έγκυες γυναίκες, για παράδειγμα. Ότι δεν υπάρχει προσφυγή, σώμα επιθεώρησης εργασίας, αγωγή, επαναπρόσληψη. Στην καλύτερη περίπτωση, σου λέει, να διεκδικήσω λίγη παραπάνω αποζημίωση. Και σκόντω μάλιστα στον καπιταλιστή εργοδότη στην αποζημίωση, όχι να στην καταβάλει όταν σε απέλησε, αλλά και σε 4 μήνες. Και σκόντω και στην τιμή. Όχι να στο καταβάλει ολόκληρο, αλλά άμα έχει δυσκολίες και δυσκολεύεται, να σου καταβάλει και το 90% και ένα 10% δώρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το αντεργατικό τερατούργημα εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο του κεφαλαίου για πιο φθηνή και ευέλικτη εργατική δύναμη. Όπως δείχνουν οι πολυάριθμες αλλαγές των αστικών κυβερνήσεων που γίνονται σοσιαλδημοκρατικές είτε φιλελεύθερες. Γι' αυτό και ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας είναι πάντα στο στόχαστρο του κεφαλαίου. Και η μείωσή του έγινε με μεγάλες αγώνες και θυσίες. Το κεφάλαιο συγκεντρώνει την προσοχή στην αύξηση του χρόνου εργασίας, που είναι απλήρωτος, γιατί αυτός ο χρόνος εργασίας γίνεται κατευθείαν υπεραξία στην τσέπη του καπιταλιστή. Γι' αυτό προσπαθούν να επιβάλλουν με νόμους τη διεύρυνση των ορίων του εργάσιμου χρόνου και με την υπερεργειακή δουλειά, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να κάνουν προσλήψεις εργαζομένων με δικαιώματα, αναγκάζοντας λιγότερους εργαζομένους να κάνουν την ίδια δουλειά που θα έκαναν πολύ περισσότεροι, φτάνοντας στα ύψη στην εντατικοποίηση. Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι η κανονικότητα που προβάλλει η κυβέρνηση. Αφού άφησε αθωράκιστο το εμπορευματοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας με τις τεράστιες ελλείψεις σε συνθήκες πανδημίας, αφού παραβίασε και παραβιάζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αφού έβαλε και εγκαινίασε μέτρα καταστολής μέσα στην πανδημία, τα οποία χτυπούσαν κατευθείαν το δικαίωμα της εργατικής τάξης και του λαού να κινητοποιείται διεκδικώντας τα αυτονόητα σε συνθήκες πανδημίας, τώρα κλιμακώνει με όλα τα μέσα την επίθεση στην εργατική τάξη. Η κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν το ταξικό τους μίσος απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό μας. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη και εμείς να υπερασπιστούμε το σύνολο των δικαιωμάτων μας και των αναγκών μας, να δυναμώσει η απαιτητικότητα και η διεκδίκηση. Και αυτό, σύντροφοι και φίλοι, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί βγαίνουμε σήμερα από πολύ πετυχημένες κινητοποιήσεις, απεργίες, συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα που αγκαλιάστηκαν από χιλιάδες ανθρώπους. Το ΚΚΕ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Στήριξε τις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ. Οργάνωσε δεκάδες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για να ενημερώσει το λαό για τις νέες αντιδραστικές εξελίξεις σε βάρος του. Γιατί σήμερα, τον 21ο αιώνα, κάθε άνθρωπος μπορεί να δει γύρω του τα τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ανθρώπινης εργασίας, της δικής του εργασίας. Τα ταξίδια στο διάστημα, την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τη ρομποτική και την αυτοματοποιημένη εργασία.
Όσο όμως αυτά τα επιτεύγματα θα αποτελούν καπιταλιστική ιδιοκτησία, θα είναι εξαρτήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, αντί να λυτρώνουν τους εργαζόμενους, το λαό από το μόχθο, θα αυξάνεται η ανεργία, θα αυξάνεται η φτώχεια, θα αυξάνεται η ανέργεια. Δεν μπορεί εμείς λοιπόν να αποδεχόμαστε σήμερα, σαν σύγχρονο και προοδευτικό τον 21ο αιώνα, να δουλεύουμε 12 και 13 ώρες, να μην έχουμε εξασφαλισμένα δικαιώματα στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον ελεύθερο χρόνο. Εξάλλου, το τι είναι σύγχρονο και προοδευτικό δεν κρίνεται με βάση το κριτήριο του κέρδους και με βάση τα κριτήρια της κερδοφορίας των ομίλων. Κρίνεται με βάση τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Κρίνεται λοιπόν με βάση το δικό μας δίκιο και όχι με το δίκιο αυτών που καταπατούν τις λαϊκές ανάγκες και αποκαλούν σύγχρονες αλλαγές, τις αλλαγές που καταργούν το οκτάωρο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την κυριακάτικη αργία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Γιατί η εργατική τάξη και ο λαός διεκδίκησε και πλήρωσε με το αίμα της τον αγώνα για τις 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ξεκούρασης και 8 ώρες ελεύθερου χρόνου, την πρωτομογιά του 1886, τον 19ο αιώνα. Και σήμερα, στον 21ο αιώνα που έχει αυξηθεί κάθετα η παραγωγικότητα της εργασίας και η τεχνολογία, δίνει τη δυνατότητα μεγάλης μείωσης του χρόνου εργασίας, επικρατεί αυτή η άθλια κατάσταση. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της απείλας του καπιταλισμού που έχει ξεπεράσει τα ιστορικά του όρια. Πολύ περισσότερο όταν στη Σοβιετική Ένωση από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μειώθηκε ο βδομαδιάτικος χρόνος εργασίας σε 35 ώρες. Εξασφαλίστηκαν μέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης, άδειες με αποδοχές, πλήρης υγειονομική περίθαλψη, αντιμετώπιση των ανθρώπων με αναπηρίες σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Ο σοσιαλισμός, η εργατική εξουσία και η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, των οικονομικών εργαλείων, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση στη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γιατί η ζωή που μας αξίζει προϋποθέτει οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγουν με τον κόπο τους. Η επιστημονική γνώση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, των ψηφιακών μέσων, να αξιοποιείται για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για τη μείωση του εργασιμού χρόνου και όχι για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη σήμερα όλοι να πούμε στον αγώνα, σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σύλλογο και φορέα, να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, με μείωση του εργασιμού χρόνου, 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς εμπλοκή του κράτους αυτές. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων, όχι ατομική υπόθεση. Την κατοχύρωση της ελεύθερης και ανεπόδιστης δράσης των συνδικάτων, των συνδικαλιστών, κόντρα στη συνολική κρατική εργοδοτική παρέμβαση και καταστολή. Όλοι λοιπόν να πούμε τώρα, άμεσα στον ελπιδοφόρο αγώνα για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και όλων των καταπιεζόμενων. Για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό που σήμερα είναι πιο αναγκαίος και πιο επίκαιρος. Γιατί έτσι, σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και φίλες, με ανατροπή μπορεί να γεννηθούν οι ελπίδες, μπορούμε να κερδίσουμε τη ζωή που μας αξίζει.